Είμαι ο παππούς του παιδιού που λάγκωσαν τα σκυλιά. Λέγομαι Στάθης Παυλίδης, το ίδιο όνομα είχε και ο γονός μου. Στις ειδήσεις άκουσα για κάποιο παιδί στον Άργυρο. Λυπήθηκα το παιδί χωρίς να γνωρίζω ότι είναι δικό μας το παιδί. Εσείς πότε μάθατε ότι... Αυτό το μάθαμε την ίδια μέρα, την 1η Πρωτομαγιά στις ειδήσεις. Από εκεί και πέρα πέρασαν 3 μέρες, κανένας τίποτα δεν μας είπε. Άρα και μέχρι και 3 μέρες μετά εσείς δεν γνωρίζετε ότι πρόκειται για το εγγονάκι σας. Δεν ότι πρόκειται για το μωρό μας. Δεν σας ειδοποίησε κανένας. Κανένας δεν μας είπε ούτε μια κουβέντα, ούτε καμία ένα στοιχείο δεν είχαμε. Και πώς το μάθατε, ποιος σας ενημέρωσε και πότε ακριβώς. Ο αδερφός της σύζυγός μου, της Σοφίας, πήρε τηλέφωνο στη Σοφία και λέει κάτι έγινε έτσι και έτσι, πάρε λέει τηλέφωνο τον γνωστό σου, δεν θα πω όνομα. Πήρε η Σοφία τηλέφωνα, τα τηλέφωνα ήταν κλειστά, δεν απαντούσανε. Τρέξαμε με το αυτοκίνητο να βρούμε στη διεύθυνση που κάθεται ο κύριος. Πήγαμε εκεί, οι πόρτες ήταν κλειστές, τα κουδούνια χτυπούσαμε, τίποτα δεν μπορούσαμε να μάθουμε. Δίπλα ένα καφενείο ήταν, ρωτήσαμε μήπως ακούσετε κάτι. Ή ο καφετζής ή κάποιος από τους πελάτες είπε ότι ναι, έγινε αυτό το πράγμα, αν δεν κάνω λάθος λέει, το επίθετο του μωρού λέγεται Παυλίδης. Από εκεί και πέρα εμείς μείναμε και λέει δεν είμαι και πολύ σίγουρος, πηγαίνετε στην αστυνομία, εκεί θα πάρετε σωστές πληροφορίες. Με τη μητέρα που προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε. Αυτή δεν επικοινωνεί μαζί μας εδώ και 2 χρόνια. Και με κάποιο άλλο άνθρωπο που έχει επικοινωνία μαζί της προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε για να μάθετε. Προσπαθήσαμε, ναι, έχουμε μια από μακριά ανιψιά να πούμε, η οποία έκανε φιλία με αυτήν. Πήραμε και αυτήν, αυτή μας είπε κάτι άκουσα, μπορεί να είναι νέος Σταθάκος, το ένα το άλλο. Τελικά τις κινήσεις που κάναμε κατευθείαν πήγαμε να μάθουμε ήδη. Από εκεί πήγαμε στην αστυνομία, μίλησα με τον αξιωματικό, μετά ο αξιωματικός μας πήγε στο διευθυντή της αστυνομίας και ο κύριος διευθυντής της αστυνομίας μας είπε ναι, είναι ο Παυλίδης ο Σταθάκης, μένει λέει νέα καρδιά. Η μάνα του δήλωσε ότι δεν έχει καμιά σχέση με το γιο μας και με εμάς δηλαδή, γι' αυτό και δεν μας ειδοποίησαν. Αυτό ήταν για μας σοκ. Τελικά μαζί με 3 αστυνομικούς, ο διευθυντής μας είπε ότι η κηδεία γίνεται σήμερα, δηλαδή 3 του μηνός, μαζί με 3 αστυνομικούς με προελικό πήγαμε στον Άγιο Γιώργη. Τι ώρα αυτό? Ήτανε 12 και. Είχε τελειώσει η κηδεία. Είχε ήδη τελειώσει η κηδεία. Βρήκατε κάποιον εκεί? Εμείς βρήκαμε μόνο το τάφο, χωρίς φωτογραφίες, χωρίς ονόματα, χωρίς τίποτα. Κλάψαμε, τι να κάνουμε. Γιατί το αγαπούσαμε, το μεγαλώσαμε μέχρι 3 χρόνια και 3 μηνών ήταν. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το είδατε εσείς το παιδί? Τελευταία φορά ήταν ακριβώς μια εβδομάδα πριν το Πάσχα, 24 Απριλίου. Το παιδάκι ο κύριος που κάθεται η κύρια το έφερε εδώ στο σπίτι μας, έπαιξε εδώ, έτρεχε, αγκάλιασε τον μπαμπά του, τον κάναμε τα δωράκια, τη λαμπάδα, τα πάντα όπως πάντα και αυτή ήταν η τελευταία μέρα πριν μια εβδομάδα το Πάσχα. Είμαι η γιαγιά του Στάθη, του Παυλίδη, αυτό το μωράκι που τράβηξε τόσο πολλά και πέθανε καημένος. Γιατί αυτό το μωράκι γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι και μεγάλωσε μέχρι 3 χρονών και 3 μηνών. Εμείς είχαμε με το μωρό σχέση. Ένας φίλος μας, Μανώλης, μας έφερε συνέχεια αυτό το μωράκι. Τελευταία φορά τον είδαμε πριν μια εβδομάδα το Πάσχα. Πολύ μας αγκάλισε, μέχρι 9 το βράδυ ήταν σε εμάς. Φίλησε το γιο μου, ο γιος μου τώρα δεν μπορεί να μιλάει γιατί είναι πολύ στενοχωρημένος, ο πατέρας του παιδιού. Όπως τόσο μας φίλησε, τόσο μας έκανε, τον κάνουμε δωράκια, λαμπάδα όπως πρέπει και ήταν τελευταία φορά που τον είδαμε. Αυτό το πράγμα που μάθαμε, αυτή, πώς τη λένε, τραγέντια, δεν μπορούμε να... Τραγωδία. Δεν ξέραμε που είναι
το δικό μας. Δεν ξέρατε ότι είναι ο Στάθης, δεν το ξέρατε. Στάθης, αλλά λυπήθηκαμε πολύ. Και... Λέγατε ποιο παιδί όπως είναι αυτό. Λέγατε ποιο παιδί και τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι. Ο άντρας μου αυτά τα είπε να μην πούμε δυο φορές, αλλά δεν καταλαβαίνω πως δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να σας ειδοποιήσει, να μας πει που αυτό το μωρό είναι Παυλίτζης Ευστάθιος, το δικό μας το μωράκι. Αυτοί είναι όλοι που δεν είπανε, που ήταν κοντά σε αυτόν και δεν τον πρόσεχανε το μωρό και τόσο τραγικό είχε. Τώρα αυτό το μωράκι όλα τα ξεχνάμε που κάθε οικογένεια κάτι έχει. Το μωράκι τώρα είναι άγγελος και μόνο πρέπει να κάνουμε γι' αυτόν προσοχή, να προσέχουμε και τι άλλο. Το μωρό έφυγε και μέναμε εμείς και σήμερα πήγαμε στην αστυνομία και ελευθερωθήκαμε στην αστυνομία. Όλοι οι άνθρωποι στην αστυνομία ήταν πολύ στενοχωρημένοι όταν μας είδανε. Και εγώ ρώτησα, θέλω να μάθουμε πώς πέθανε το μωρό. Και είδα πώς, που πήγε, που ήτανε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια να τα πω και μόνο δεν καταλαβαίνω πώς αυτό το πράγμα έγινε και πώς δεν πρόσεχανε το μωράκι. Το μωράκι δεν έχω λόγια να πω, είμαι πολύ στενοχωρημένη.